Καταρχήν έχουμε σαν κεντρικό ομιλητή τον κύριο Κοσάντη, ο οποίος είναι ένας μάχημος διασώστης και ο οποίος ξέρει ακριβώς και έχει αντιμετωπίσει και έχει δει στην πραγματικότητα περιστατικά. Το δεύτερο είναι ότι ελπίζουμε όλες οι γνώσεις τις οποίες θα αποκομίσουμε σήμερα μας είναι αχρειαστές, αλλά εν πάση περιπτώσει καλό είναι να τις έχουμε. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις κάποιος κάνει την ψυχραιμία του και δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει. Γι' αυτό και μία εκπαίδευση αυτού του επίπεδου είναι πάρα πολύ σημαντική. Μία εκδήλωση θα λάβει χώρα εδώ, στο μεγάλο αμφιθέατρο του ΤΕΙ Καβάλας, με θέμα πρώτες βοήθειες. Πρόληψη ατυχημάτων, θεωρώντας δεδομένο ότι είναι πολύ σημαντικό το να γνωρίζει κάποιος πρώτες βοήθειες. Βέβαια, ευχόμαστε να μην συμβεί σε κανέναν να χρειαστεί να δώσει, αλλά αν χρειαστεί να ξέρει ποιες είναι οι διαδικασίες, ακόμα και πώς πρέπει να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, να δοθεί δηλαδή ο τόπος, κάποιες δηλαδή συντεταγμένες, ακόμα και αυτό που είναι το ελάχιστο θα έλεγα είναι χρήσιμο, πόσο μάλλον αν μπορεί να διατηρήσει την ψυχραιμία και να βοηθήσει αποφασιστικά ώστε ο τραυματίας να διατηρηθεί στη ζωή, μέχρι φυσικά να έρθουν οι ταξιδικευμένα άτομα και να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες. Κύριος εισηγητής της σημερινής εκδήλωσης. Είναι ο κύριος Κωνσταντής Αναστάσιος, είναι διασώστης ΕΚΑΒ, μας έχει ξανακάνει ενημερωτική μερίδα στο παρελθόν. Τα πολύ πρακτικά, κατανοητά, τον ευχαριστούμε πολύ και γι' αυτό τον ξανακαλέσαμε. Τι θα ακούσουν λοιπόν σήμερα οι σπουδαστές εδώ στο ΤΕΙ της Καβάλας? Σήμερα θα ακούσουμε κάποια πράγματα, κάποιες απλές ενέργειες που ονομάζονται πρώτης βοήθειας, που μπορούμε να παράσχουμε στον τραυματία ή στο θύμα, σε ένα άτομο που μας έχει ανάγκη, από να δίνοντας ένα παυσίπονο σε κάποιον που έχει πονοκέφαλο, μέχρι να αντιμετωπίζει αιμορραγίες, λιποθυμίες ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί να συμβεί καθημερινά στον καθένα. Δεν θα μιλήσουμε για εξειδικευμένα πράγματα, ούτε ιατρικά, δεν είμαστε γιατροί, αλλά να μπορεί ο κόσμος να αντιμετωπίσει μια κατάσταση ενός φίλου, ενός συγγενής ή ενός αγνώστου, του διπλανού του που τον έχει ανάγκη, να τον βοηθήσει. Συνειδητοποιημένοι είναι σήμερα? Ναι, και βλέπω ότι κάθε χρόνο, γιατί εδώ και 10 χρόνια κάνουμε μια προσπάθεια σαν ΕΚΑΒ να κάνουμε εκπαιδεύσει στον κόσμο, βλέπω ότι κάθε χρόνο είμαστε και ακόμα καλύτερα. Παρόλο βέβαια τις αντιξιότητες, εσείς... Προσπαθούμε, παλεύουμε με ό,τι μέσα έχουμε και με προσωπική εργασία όλων των παιδιών του ΕΚΑΒ.